Οι μεγάλες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πράσινη μετάβαση απασχόλησαν στη ζήτηση που οργανώθηκε από τους τέσσερις δήμους της Λεμεσού, τον ΕΟΑ Λεμεσού και τον Όμιλο Green Energy στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της Πράσινης Εβδομάδας 2024. Οι μεγάλε προκλήσει τη τοπική αυτοδιοίκηση για την πράσινη μετάβαση απασχόλησαν συζήτηση που οργανώθηκε από του τέσσερι Δήμου της Λεμεσού, τον ΕΟΑ Λεμεσού και τον όμιλο Green Energy στο πλαίσιο διοργάνωση της πράσινης εβδομάδας 2024. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρώτο λειτουργό βιομηχανικών εφαρμογών τη Υπηρεσία Ενέργεια του Υπουργείου Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία, Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίο έκανε αναφορά στα διάφορα σχέδια του Υπουργείου που στόχο έχουν την αύξηση τη χρήση ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια σε ποσοστό 33% μέχρι το 2030. Οι τοπικέ αυτοδιοικήσει, σημείωσε, θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε επίπεδο τοπική κοινότητα με απότερο στόχο να επιταχυνθούν οι ανακαινήσει ιδιωτικών κτηρίων, ενώ έκανε αναφορά και στην δημιουργία ενεργειακών Κοινοτήτων μέσα από συμπράξει νοικοκυριών ή μικρών εταιριών για κοινή ανάπτυξη ενό φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή του με την καθοδήγηση και των τοπικών αρχών. Στην τοποθέτησή του, ο προσερεινό Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑΛΕΜΕΣΟΥΣ, ο Κράτη Μηνταξά, ανέφερε πω ο οργανισμό βρίσκεται σε συνεργασία με το κράτο, του άλλου φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, του κοινωνικού φορεί και την επιχειρηματική κοινότητα, παραμένοντα επικεντρωμένο στο στόχο 11 από του 17 συνολικά στόχου βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΠΑ, ο οποίο αφορά τι βιώσιμε και κοινότητες. Εκ μέρου τη Green Energy Group, ο Χαραλαμπος Κυριάκου αναφέρθηκε στην ανάγκη εξέβρεση αποδοτικών προσεγγίσεων όσον αφορά στι προκλήσει τη πράσινη μετάβαση σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Υπογράμισε ακόμη ότι η στήριξη του ιδιωτικού τομέα προ την τοπική αυτοδιοίκηση και η συνεργασία με τον δημόσιο τομέα μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο πράσινη, οικολογικά ισορροπημένη και βιώσιμη λεμεσό. Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα τη Λεμεσού, ενώ για σπασμωδικέ παρεμβάσει στο θέμα τη πράσινη μετάβαση έκανε λόγο ο Δήμαρχο Αμαθούντα Κυριάκο Ξηδιά, ο οποίο σημείωσε ότι πρέπει όλα τα ζητήματα να εξεταστούν συνολικά και σε συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Τη δέσμευση του Δήμου να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών με στρατηγικό σχεδιασμό και όραμα, εξέφρασε σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχο Πολεμιδιών, άντρο Θεοδόρου, ο οποίο έκανε αναφορά και σε διάφορα έργα. Εκ μέρου του Δήμου Κουρίου, η Δημοτική Γραμματέα, Βαλεντίνα Μιχαήλ, παρουσίασε τι δράσει του νεοσύστατου Δήμου προ την πράσινη μετάβαση.